Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι οι τελευταίοι μήνες του 2016 ήταν πολύ χειρότεροι από τους αντίστοιχους μήνες του 2010. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην αγορά είναι ότι η πτώση παρατηρείται στο τζίρο όλων των κατηγοριών καταστημάτων, με τη μεγαλύτερη τόσο σε αξία όσο και σε όγκο να παρατηρείται στις πωλήσεις καυσίμων και τροφίμων. Ειδικότερα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο υποχώρησε τον Μάιο του 2016 κατά 8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2015. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από την υποχώρηση του κύκλου εργασιών κατά 16,7% στα πρατήρια καυσίμων, κατά 7,2% στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, κατά 5,6% στα καταστήματα πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης, κατά 4,7% στα βιβλιοχαρτοπολία και κατά 2,8% στα φαρμακεία, τα οποία πωλούν βεβαίως και καλλυντικά. Μεγάλη υποχώρηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις και στα μεμονωμένα καταστήματα τροφίμων όπως κρεοπολία και μαναβικά κατά 7,4% τον Μάιο του 2016 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2015. Σε ό,τι αφορά τον όγκο των πωλήσεων, ο δείκτης όγκου στο λιανεμπόριο υποχώρησε κατά 6,4% τον Μάιο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό μήνα. Η κατηγορία καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων καταγράφει επίσης τη μεγαλύτερη πτώση σε ετήσια βάση 7,1%, ενώ αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση του όγκου πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα ειδών ένδυσης και υπόδησης, όπως επίσης και στα μεμονωμένα καταστήματα τροφίμων.